Αυτή η μέρα καθιερώθηκε ακριβώς γι' αυτό, σαν μια ευκαιρία για να γίνεται γνωστό και να ενημερώνουμε τον κόσμο για την σημασία και τη σπουδαιότητα των αρχείων και για την ευαισθητοποίηση και την ανάγκη διατήρησης των αρχείων σαν ένα σημαντικό κομμάτι και πηγή γνώσης για την ιστορική και για την πολιτιστική μας κληρονομιά. Υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος στα αρχεία που μπορεί να είναι χρήσιμος για την τοπική κοινωνία, για την ιστορική έρευνα. Και αυτή η μέρα καθιερώθηκε το 2007 από το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων και ακριβώς αυτή η μέρα επελέγει η 9η Ιουνίου, διότι το 1948 ιδρύθηκε το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων υπό την αιγίδα της UNESCO. Και έτσι σήμερα γιορτάζουμε αυτή την ημέρα των αρχείων και προσπαθούμε να κάνουμε γνωστό, θέλουμε να είναι μια εξωστρεφής υπηρεσία τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, όχι απλώς μια αποθήκη, ας πούμε, που αποθηκεύουμε και διατηρούμε τα αρχεία, αλλά μας ενδιαφέρει να είναι στη διάθεση των πολιτών, στη διάθεση των ερευνητών. Έρχονται σε εμάς πολλοί φοιτητές, ερευνητές, ιστορικοί, όπου βρίσκουν στοιχεία για την τοπική κοινωνία. Και στα πλαίσια αυτά προσπαθούμε, κυρίως μέχρι την πανδημία, κάναμε κάθε χρόνο αρκετές ξεναγήσεις σε σχολεία, ενημέρωση στους καθηγητές, στους φιλολόγους, που κάναμε δύο μικρά σεμινάρια με τον σχολικό σύμβουλο των φιλολόγων, ώστε να ενημερωθούν και να έρθουν και οι μαθητές σε επαφή. Έχουν γίνει και κάποιες εργασίες χρησιμοποιώντας υλικό από τις συλλογές των Γενικών Αρχείων του Κράτους, όπως από τα παλιά, το Ελληνικό Σχολείο και το Βασιλικό Γυμνάσιο της Τρίπολης από τα τέλη του 19ου αιώνα, που έχουμε κάποια αρχεία πρακτικά των καθηγητών, μαθητολόγια κτλ. Και αυτή η προσπάθεια ευαισθητοποίησης είναι συνεχής. Έχουμε επαφή με τους φορείς του Δημοσίου, ιδιαίτερα με την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου λόγω της κατάργησης των κοινοτήτων και των συγχωνεύσεων των Δήμων υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα με τα αρχεία αυτών των φορέων που καταργήθηκαν. Προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε ότι πρέπει να διατηρηθούν όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την τοπική ιστορία. Για παράδειγμα, σε μια κοινότητα, σε ένα χωριό, η ιστορία του είναι καταγεγραμμένη στο αρχείο της κοινότητας, στο αρχείο του σχολείου και στο αρχείο της εκκλησίας. Αυτή την προσπάθεια κάνουμε συνεχώς. Βέβαια, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Αρκαδία ιδρύθηκαν κάπως αργά, το 2003, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος, να έχουν γίνει αρκετές καταστροφές. Υπάρχουν χωριά που κάψανε τα αρχεία τους, επειδή έπρεπε το κτίριο να χρησιμοποιηθεί για το πανηγύρι, για το πολιτιστικό κέντρο. Υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα σε αυτό το τομέα. Και να πω δύο κουβέντες για την ίδρυση των Γενικών Αρχείων στην Ελλάδα. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους ιδρύθηκαν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με πρώτο πρόεδρο τον Γιάννη του Βλαχογιάννη, που είχε κάνει μια πολύ σπουδαία δουλειά πριν ακόμα ιδρυθούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Έκτοτε, ξεκινώντας από τα Επτάνησα, όπου λόγω της ενετικής προϊστορίας που είχαν και εκεί είχαν διατηρηθεί αρχεία από πολύ παλιά, στην κυρίως Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, δυστυχώς, ελάχιστα Οθωμανικά υπάρχουν, είναι μετά από την απελευθέρωση, ξεκινάνε από το 1830 περίπου. Ότι έχουμε. Εδώ στα Γενικά Αρχεία της Αρκαδίας έχουμε από το 1840 περίπου τα πρώτα μας αρχεία. Δεν υπάρχει δηλαδή τίποτα από την Επανάσταση. Υπάρχει, αλλά λόγω του ότι άργησαν να ιδρυθούν στην Αρκαδία, είναι από τους τελευταίους νομούς που ιδρύθηκαν τα αρχεία το 2003. Υπάρχουν στην Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα,
στο ψυχικό που είναι τα ΓΑΚ, τα κεντρικά, όπου υπάρχουν και όλες οι πληροφορίες και έγγραφα και γραπτά που έχουν να κάνουν με την Επανάσταση του 1821. Υπάρχει το Μητρό των Αγωνιστών, υπάρχουν εκεί αυτά που αφορούν την περιοχή μας. Εδώ το πιο παλιό, θα μας πει βέβαια και η συνάδελφός σας εδώ, το πιο παλιό αρχείο που υπάρχει εδώ ποιο είναι, τι έτους είναι και τι είναι. Ναι, είναι το συμβολογραφικό αρχείο παλαιών συμβολογράφων της Τρίπολης, που ξεκινάει από το 1840 και κάποια λίγα και από το 1832-1835. Και αν σκέφτεστε τώρα μετά την πανδημία, πέραν από αυτά που κάνετε, όπως είπατε, με κάποια σχολεία κλπ, να κάνετε ίσως κάποια δράση για την εξωστρατεία. Βεβαίως. Κάνουμε. Έχουμε κάνει αρκετές εκδηλώσεις δημόσιες και οπωσδήποτε θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Προσπαθώντας να ξεπεράσουμε και κάποια εμπόδια, γιατί υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια υποβάθμιση, θα έλεγα, πραγματική, και από άποψη χρηματοδότησης, από άποψη προσωπικού. Υπάρχει μια, τέλος πάντων, που εμπλέκεται με κάποιο νομικό θέμα, δυσκολία στις προμήθειες και στις δαπάνες. Να σκεφτείτε ότι τα δύο τελευταία χρόνια δεν υπήρξε προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, κάτι που είναι σημαντικό όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά για τα αρχεία που πρέπει να διατηρούνται σε σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Εδώ έχουμε αρχεία συμβολεογραφικά, που είναι και τα πιο παλιά μας αρχεία. Οπότε μπορεί κάποιος να εξυπηρετηθεί να βρει ένα παλιό συμβόλαιο που αναζητά, είτε για το κτηματολόγιο είτε για δικούς του λόγους, κληρονομικά κτλ. Έχουμε εκπαιδευτικά αρχεία, έχουμε εξυπηρετήσει κόσμο να βρει βεβαίωσεις φοίτησης, αποδεικτικά απόλυσης από σχολεία που έχουν κλείσει, στα χωριά κυρίως. Έχουμε δημόσια αρχεία από την τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε αρχεία από δημόσιους φορείς. Έχουμε επίσης δικαστικά αρχεία, που έχουμε το Αρχείο των Φυλακών, επίσης ένα πολύ σημαντικό μας αρχείο. Και εξυπηρετούμε επίσης τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερο ενδιαφέρον, υπάρχει και από ομογενείς, οι οποίοι αναζητάνε γενεολογικά, κάνουν γενεολογικές έρευνες και ζητάνε για τους συγγενείς τους από διάφορα χωριά. Εκτός από τους ομογενείς, όπως είπατε, ποιοι είναι οι πιο, έτσι μπορούμε να πούμε, συχνοί επισκέπτες? Συχνοί επισκέπτες είναι πάντα οι ερευνητές, οι οποίοι κάνουν και αρθρογραφούν πολύ προσωπικές έρευνες. Έχουμε πολλούς φοιτητές, αυτό είναι που χαίρομαι ιδιαίτερα, ότι έχουμε φοιτητές οι οποίοι έρχονται να κάνουν έρευνα σε πρωτογενείς πηγές. Και αυτό το απολαμβάνω πάντα κάθε φορά όταν συμβαίνει. Έρχονται όμως και πολλοί, έχουμε πολλούς δικηγόρους που αναζητούν συμβόλαια παλιά. Πόσο εύκολο είναι να διαβαστεί ένα αρχείο? Καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολο, και έχω δει ότι οι φοιτητές τους βάζουν από το πανεπιστήμιο άσκηση να έρθουν επί τούτου να διαβάσουν παλιό έγγραφο. Όχι, δεν είναι εύκολο, και μάλιστα μας ενδιέφερε πολύ να κάνουμε και εμείς ένα σεμινάριο για ανάγνωση παλαιών εγγράφων. Είναι η γραφή, η καλλιγραφία, οι λέξεις που χρησιμοποιούν, τη δυσκολεύει η παλαιότητα του αρχείου που κάνει δύσκολη την ανάγνωσή του? Σε πολλές περιπτώσεις είναι και η παλαιότητα του εγγράφου. Είναι κατεστραμμένα ή είναι από υγρασία λίγο κατεστραμμένα τα γράμματα. Πολλές φορές είναι και αυτό που δυσκολεύει. Τις περισσότερες φορές είναι η καλλιγραφία.